συνέντευξη που δίνω αυτή την ώρα οι σπουδαστές της φοιτητικής εστίας του Πανεπιστημίου Αθηνών στους ζωγράφους αρνούνται να αφήσουν τα δωμάτια τους. Η απόφαση του Υπουργείου Παιδείας είναι να εκενωθούν από την περασμένη Τετάρτη για προληπτικούς λόγους. Ωστόσο, οι φοιτητές λένε ότι αυτό στην ουσία αποτελεί σπάσιμο της καραντίνας. Οι φοιτητές λένε λοιπόν ότι η μετακίνησή τους προς την επαρχία, προς τα σπίτια τους, μπορεί να έχουμε διασπορά του κορονοϊού και ότι ακόμα στα σπίτια τους υπάρχουν γονείς μεγάλης ηλικίας. Θα πρέπει να σου πω ότι το Υπουργείο Παιδείας έχει βγάλει κάποιες προϋποθέσεις για την μετακίνηση των φοιτητών από τα δωμάτια στις εστίες σε δωμάτια σε τουριστικά καταλήμματα. Ωστόσο, αυτές οι προϋποθέσεις θα πρέπει ένας φοιτητής να είναι ορφανός και από τους δύο γονείς του ή να μην έχει κανέναν συγγενή ή γνωστό που μπορεί να τον φιλοξενήσει. Καταλαβαίνεις ότι είναι πολύ λίγοι αυτοί οι φοιτητές που ανήκουν σε αυτή την προϋπόθεση και έτσι λοιπόν οι φοιτητές αρνούνται να φύγουν από εδώ λέγοντας ότι οι εστίες είναι στην πραγματικότητα τα σπίτια τους. Πολλοί από αυτούς εργάζονται εδώ και προσπαθούν όπως και όλοι οι υπόλοιποι να τηρούν τα μέτρα προφύλαξης εδώ στα δωμάτια τους στις εστίες. Στο μεταξύ, Μέρη, άνοιξε το σύστημα στο οποίο ηλεκτρονικά υποβάλλουν από σήμερα υποψήφοι τις αιτήσεις για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Πράγματι, Μαρτίνα, αν και η ημερομηνία των πανελλαδικών ακόμα δεν έχει οριστεί λόγω του κορονοϊού, αν θα είναι Ιούνιος ή Ιούλιος όπως θέλει να προσπαθήσει το Υπουργείο Παιδείας, με την προϋπόθεση βέβαια η κατάσταση, η αντιμετώπιση του κορονοϊού να έχει διαβεί το καλό σενάριο στη χώρα μας, οπότε τα σχολεία να ανοίξουν μετά το Πάσχα. Οι μαθητές όμως μπορούν από σήμερα και μέχρι τις 9 Απριλίου να κάνουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους προκειμένου να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές όποτε γίνουν αυτές.